Γεια σας. Μου ζητήθηκε να σας μιλήσω για το διαλογισμό. Η πρώτη ερώτηση που ήρθε στο δικό μου μυαλό είναι για ποιον διαλογισμό από όλους να τους μιλήσω. Υπάρχουν πολλοί δρόμοι, πολλές σχολές, πολλές τεχνικές. Στους ανθρώπους αρέσει να συγκρίνουν, να λένε αυτός είναι καλύτερος, αυτός είναι σωστότερος, αυτός σε βοηθάει να πας πιο γρήγορα, στο στόχο. Πιστεύω ότι όλες αυτές οι ερωτήσεις είναι χωρίς ουσία. Δεν έχουν κανένα νόημα. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον διαλογισμό στο δρόμο της Raja Yoga. Για τον διαλογισμό όπως τον βλέπει ένα συγκεκριμένο σύστημα μέσα στην γιόγκα. Στον διαλογισμό αυτό, ο στόχος είναι ένας και μοναδικός. Το σταμάτημα του νου. Να μπορέσουμε να αποταυτιστούμε από τις αισθήσεις μας, να αποταυτιστούμε από το χώρο του αισθητού, να κατέβουμε μέσα στο βάθος της συνειδήσεώς μας για να μπορέσουμε να αντιληφθούμε την πραγματικότητα για τη ζωή, για το νόημα του σύμπαντος, πέρα από τον χώρο και τον χρόνο, τα οποία μας παραπλανούν. Είναι μία πλάνη. Πάμε λοιπόν να δούμε τα πράγματα από την αρχή. Και να ξεκινήσουμε από την έννοια της λέξης διαλογισμός. Αν τη δούμε μέσα από τη δική μας γλώσσα, από τα ελληνικά δηλαδή, διαλογισμός τι σημαίνει? Σημαίνει ότι κάθομαι κάπου και σκέφτομαι. Προσπαθώ μέσα από τις γνώσεις μου, μέσα από τις εμπειρίες μου, μέσα από όλα αυτά τα οποία έχω κατανοήσει και έχω γνωρίσει στη ζωή, να πάρω κάποιες αποφάσεις. Μπορεί να έχω ένα πρόβλημα, μπορεί να έχω μια σημαντική απόφαση να πάρω για τη ζωή μου και κάθομαι και διαλογίζομαι. Σκέφτομαι ώστε να μπορέσω να πάρω τη σωστότερη απόφαση. Με το διαλογισμό της γιόγκα, καμία σχέση. Ακριβώς το αντίθετο. Δεν με ενδιαφέρει το παρόν. Δεν με ενδιαφέρει το μέλλον, αποταυτίζομαι από το αποτέλεσμα, δεν προσπαθώ. Το μόνο που κάνω είναι να προσπαθήσω να ακινητοποιήσω το νου. Γιατί λοιπόν αυτό το μπέρδεμα? Γιατί όταν μιλάμε λοιπόν για διαλογισμό στον πνευματικό χώρο, στον χώρο της γιόγκα, για τον οποίο σας μιλάω σήμερα, σκεφτόμαστε κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που είναι η έννοια της ίδιας της λέξης. Γιατί ο διαλογισμός στον δρόμο της γιόγκα έρχεται μέσα από τη λέξη Dhyana. Είναι μια σανσκριτική λέξη, αρχαία ινδικά, που είναι ουσιαστικά το 7ο βήμα, το 7ο σκαλοπάτι στον οκτάπτυχο δρόμο της Raja Yoga. Η λέξη λοιπόν Dhyana, αν μεταφραστεί στα ελληνικά από τα σανσκριτικά, σημαίνει προσήλωση. Δηλαδή, προσπαθώ να κινητοποιήσω, προσπαθώ να προσηλωθώ. Από εκεί όμως μεταφράστηκε στα αγγλικά ως meditation, ως διαλογισμός, κακός, και από τα αγγλικά μεταφράστηκε στα ελληνικά ως διαλογισμός. Και έτσι γίνεται αυτό το μπέρδεμα. Η έννοια λοιπόν του διαλογισμού στον δρόμο της γιόγκα είναι εντελώς διαφορετική από αυτή την έννοια που έχουμε με τη λέξη διαλογισμός στα ελληνικά και με τη λέξη meditation στα αγγλικά. Προσήλωση. Να κινητοποιήσουμε το νου. Γιατί όμως να θέλουμε να σταματήσουμε ό,τι πολυτιμότερο έχουμε, ό,τι σημαντικότερο μας έχει δώσει η φύση? Αν θέλουμε να απαντήσουμε με σύγχρονη ορολογία, θα λέγαμε για να νικήσουμε το Matrix. Το Matrix, η επόμενη ερώτηση. Και τι είναι αυτό? Είναι οι αλυσίδες των αλυσοδεμένων στη σπηλιά του Πλάτωνα. Είναι το πέπλο της Σίσιδος. Είναι το πέπλο της Μάγιας. Στη βεδαντική φιλοσοφία, στη φιλοσοφία δηλαδή της γιόγκα. Και τι είναι όλα αυτά με απλά λόγια? Είναι το σύστημα των πεπιθήσεων που έχουμε μέσα μας, που έχει δημιουργηθεί από τις εμπειρίες μας μέσα στη ζωή. Με ακόμα πιο απλά λόγια, τα πιστεύω του καθενός μας για τη ζωή, που ορίζουν τις σκέψεις μας και τις αποφάσεις μας. Οι περισσότεροι από εμάς δεν είμαστε ελεύθεροι να αποφασίσουμε με ένα πιο αντικειμενικό κριτήριο και πιο κοντά στην αλήθεια. Οι πεπιθήσεις μας λοιπόν μας εμποδίζουν να δούμε την αλήθεια για τη ζωή, να μπορέσουμε να δούμε τους πραγματικούς νόμους που διέπουν το σύμπαν και διέπουν την ύπαρξή μας. Οι ίδιες οι αισθήσεις μας παραπλανούν, γιατί μας δίνουν μια εντελώς διαφορετική αντίληψη για το ποιο είναι το σύμπαν. Μας δίνουν χώρο, μας δίνουν χρόνο που δεν υπάρχουν. Έτσι λοιπόν, όταν θα σταματήσουμε το νου,
θα σταματήσουμε να αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο μέσα από τις αισθήσεις μας, θα μπούμε στο βάθος της συνειδησιός μας και θα αρχίσουμε να βιώνουμε την αλήθεια για τη ζωή. Προσήλωση. Διαλογισμός για τη γιόγκα. Ο διαλογισμός βέβαια δεν είναι μια καινούργια τεχνική. Είναι μια τεχνική που έχει μια ιστορία τουλάχιστον μέσα από το χώρο της γιόγκα, όπως το γνωρίζουμε, 6.000 χρόνια. Είναι μια τεχνική που γεννήθηκε από την ανάγκη του ανθρώπου να καταλάβει το νόημα της ζωής του. Να έρθει πιο κοντά σε αυτό που έχει ονομάσει Θεό και να καταλάβει τη σχέση του με το Θεό. Έτσι, στις παλιότερες εποχές, τον διαλογισμό θα τον συναντήσουμε μέσα σε διάφορες μυστικιστικές οργανώσεις, μέσα σε διάφορες θρησκείες που έχουν αναπτυχθεί πάνω σε όλο τον πλανήτη. Σιγά σιγά, όμως, όσο προχωράμε και φτάνουμε στο σήμερα, αρχίσουμε να απαλλάσσουμε τον διαλογισμό από το μυστικιστικό στοιχείο που έχει, να τον αφαιρούμε μέσα από τις θρησκείες και μέσα από τα δόγματα και να τον χρησιμοποιούμε πλέον στα πλαίσια της αυτοανακάλυψης και στην πορεία μας προς την πυραμίδα, προς την κορυφή της πυραμίδας του Μάσλοου, στην αυτοπραγμάτωση. Ο διαλογισμός στην πορεία αποδείχθηκε ότι έχει και πάρα πολλά ωφέλη. Πέρα λέει ότι μας βοηθάει στην ανάγκη μας για αυτοπραγμάτωση, στην ανάγκη να ανακαλύψουμε την αλήθεια για τη ζωή, μέσα από πολλές επιστημονικές έρευνες που έχουν από πολλά πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο, μας έχει δοθεί ότι ο διαλογισμός μπορεί να βοηθήσει σε πάρα πολλά ιατρικά προβλήματα, όπως είναι υψηλή πίεση, όπως είναι προβλήματα που έχουν σχέση με το αναπνευστικό, με το πεπτικό σύστημα. Επίσης, βοηθάει πάρα πολύ στην απεξάρτηση από διάφορες ουσίες. Χρησιμοποιείται πια ο διαλογισμός στο να βοηθούν οι άνθρωποι να απεξαρτηθούν από τα ναρκωτικά, από το αλκοόλ, από όλους τους εθισμούς γενικότερα στη ζωή τους. Εκεί πέρα, στην μακρινή Ινδία, στο Θιβέτ, στην Ιαπωνία, στην Κίνα, σε όλες αυτές τις ανατολικές χώρες, όπου πρωτοσυναντήσαμε την τεχνική του διαλογισμού, θα βρούμε ανθρώπους που πραγματικά κάνουν πράγματα τα οποία εκπλήσουν τους υπόλοιπους ανθρώπους. Αντέχουν περισσότερο στον πόνο, αντέχουν περισσότερο στη δίψα, στην πείνα, είναι πιο υγιείς, ζουν περισσότερο, έχουν περισσότερη ηρεμία, έχουν λιγότερο άγχος, είναι περισσότερο δημιουργικοί στη ζωή τους. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι των θαυμάτων, μέσα εισαγωγικά, είναι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν στην καθημερινότητά τους την τεχνική του διαλογισμού. Για ποιο λόγο όμως η τεχνική του διαλογισμού είναι τόσο αποτελεσματική και έχει τέτοια δύναμη στο νου μας? Θα χρησιμοποιήσω δύο απλά παραδείγματα για να σας δώσω να καταλάβετε αυτή την δύναμη της συγκέντρωσης του νου. Είναι δύο παραδείγματα που χρησιμοποιεί και ο δάσκαλός μου, ο Ρόμπερ Νατζέμι, πολύ συχνά. Το ένα έχει σχέση με τον ήλιο, με τις ακτίνες του ήλιου. Όταν οι ακτίνες του ήλιου πέφτουν πάνω μας και είναι διασκορπισμένες, μας δίνουν το φως, μας δίνουν τη ζέστη. Είναι λιγότερο ή περισσότερο ευχάριστες ή δυσάρεστες. Όταν όμως κατορθώσουμε και συγκεντρώσουμε τις ακτίνες του ήλιου μέσα από ένα μεγεθυντικό φακό, τότε έχουμε μία δύναμη να μπορέσει να κάψει. Έχουμε την δύναμη της φωτιάς. Σκεφτείτε ένα λαμπτήρα στο σπίτι σας, 60, 70, 80 βατ. Το φως διαχέεται σε όλο το δωμάτιο. Έχει αυτή τη δύναμη να μπορούμε να βλέπουμε, να φωτίζει. Αν όμως μπορέσετε και συγκεντρώσετε αυτά τα 60-70 βατ σε ένα σημείο, τότε έχουμε μία ακτίνα λέιζερ που μπορεί να διαπεράσει και να τρυπήσει ακόμα και το χοντρό ατσάλι. Την ίδια δύναμη έχει και ο νους μας. Διασκορπίζεται παντού σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Καθόμαστε να διαβάσουμε, να μελετήσουμε κάτι και έρχονται σκέψεις από το μέλλον, από το παρελθόν, οι ενοχές μας, τα άγχη μας, τα αρνητικά μας συναισθήματα και εμποδίζουν το μυαλό να συγκεντρωθεί. Όταν το μυαλό κατορθώνεται και συγκεντρώνεται και αυτή τη δύναμη της συγκέντρωσης μπορούμε να την αποκτήσουμε μέσα από την τεχνική του διαλογισμού, τότε ο νους μπορεί να πετύχει καταπληκτικά πράγματα. Ας δούμε όμως και μερικά από τα ωφέλη του διαλογισμού πιο συγκεκριμένα. Και μάλιστα όπως έχουν αποδειχτεί αυτά μέσα από επιστημονικές έρευνες. Έχουμε λοιπόν τα ωφέλη που συμβαίνουν εκείνη τη στιγμή, την ώρα δηλαδή που κάνουμε διαλογισμό, και έχουμε τα ωφέλη τα πιο μακροπρόθεσμα. Αυτά που συμβαίνουν δηλαδή στη ζωή ενός ανθρώπου που κάνει καθημερινά διαλογισμό. Ας τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Την ώρα λοιπόν που κάνουμε διαλογισμό, ο μεταβολισμός μας πέφτει κατά 16%. Σκεφτείτε ότι στη διάρκεια του ύπνου ο μεταβολισμός πέφτει μόνο κατά 8%. Σκεφτείτε λοιπόν πόσο περισσότερη είναι η ξεκούραση του οργανισμού την ώρα
αυτής της τεχνικής την ώρα του διαλογισμού. Οι αναπνοές μας μειώνονται. Αυτό σημαίνει πολύ μεγάλη ξεκούραση για τους πνεύμονες. Και τι σημαίνει μειώνονται οι αναπνοές? Σημαίνει ότι με λιγότερη ενέργεια από τους πνεύμονες παίρνουμε πολύ περισσότερο οξυγόνο, γιατί η αναπνοή μας γίνεται πιο αργή και πιο βαθιά. Οι λειτουργίες της καρδιάς πέφτουν κατά 30%. Αυτό σημαίνει μεγάλη ξεκούραση για την καρδιά. Έχουμε άμεση απομάκρυση του γαλακτικού οξέως από τους μύες. Σκεφτείτε λοιπόν, στον χώρο του αθλητισμού, οι αθλητές στα πλαίσια της αποθεραπείας τους να βάζανε την τεχνική του διαλογισμού μαζί με τις υπόλοιπες τεχνικές, όπως είναι το stretching ή το απλό τρέξιμο πάνω στο χόρτο. Ο εγκέφαλος λειτουργεί με κύματα α. Πολλές φορές, μάλιστα μέσα στο διαλογισμό, έχει μετρηθεί ότι πέφτουμε ακόμη και στο επίπεδο θ, ακόμη και στο επίπεδο δ. Αρκεί να σκεφτείτε ότι η πραγματική αποκατάσταση της φθοράς των κυττάρων σε σχέση με την υγεία του οργανισμού μέσα στον ύπνο μας γίνεται μόνο μέσα στο επίπεδο θ και στο επίπεδο δ. Πολλές φορές, λόγω του άγχους που έχουμε, δεν φτάνουμε. Με το διαλογισμό όμως, εκείνη τη στιγμή μπορούμε ακόμη και να φτάσουμε στο επίπεδο αυτό. Έχουμε αύξηση της ηρεμίας. Πώς μετριέται αυτό? Με την αντίσταση μέσα από το δέρμα μας, μέσα από συγκεκριμένα μηχανήματα. Έχουμε αρμονική λειτουργία των δύο ημισφαιρίων του εγκεφάλου. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να λειτουργήσουμε πολύ πιο ισορροπημένα σε σχέση με όλες τις αποφάσεις που έχουμε να πάρουμε στη ζωή μας, όπου η λογική και το συναίσθημα θα είναι ισορροπημένα. Σε σχέση με την πίεση, έχει παρατηρηθεί ότι στη διάρκεια του διαλογισμού ο υποτασικός θα αυξήσει την πίεσή του και ο υπερτασικός θα τη ρίξει. Σκεφτείτε, μέσα από την ίδια τεχνική έχουμε την απόλυτη εξορρόπηση σε σχέση με την πίεση και πόσο σημαντική είναι η πίεση σε σχέση με την υγεία μας. Έχουμε και τα μακροχρόνια ωφέλη. Τι συμβαίνει δηλαδή στην καθημερινότητα της ζωής ενός ανθρώπου που κάθε μέρα κάνει διαλογισμό και όχι την ώρα πια του διαλογισμού? Όλα αυτά έχουν δειχτεί με επιστημονικές έρευνες. Έχουμε πιο ξεκούραστη καρδιά και πνεύμονες. Αυτό τι σημαίνει? Μακροζωία και καλύτερη ζωή. Έχουμε αυξημένη αντίσταση στις αρρώστιες. Αυτό τι σημαίνει? Δυνατότερο ανοσοποιητικό σύστημα. Έχουμε γρήγορη επαναφορά στην ηρεμία από έντονο στρες. Πόσο το χρειάζεται ο καθημερινός άνθρωπος αυτό? Να μπορεί μέσα από το στρες να επανέλθει γρήγορα στην κατάσταση της ηρεμίας. Πόσο σημαντική η τεχνική, μόνο μέσα από αυτό το όφελος, είναι για τη σημερινή κοινωνία ο διαλογισμός. Πιο γρήγορα αντανακλαστικά. Έχει μετρηθεί ότι ο άνθρωπος που διαλογίζεται καθημερινά, να το πούμε έτσι πιο ελαφριά, αποκτά τα αντανακλαστικά της γάτας. Είναι χαλαρός, είναι ήρεμος, αλλά όταν χρειάζεται θα αντιδράσει πολύ πιο γρήγορα και πολύ πιο αποτελεσματικά από τους υπόλοιπους ανθρώπους. Μεγαλύτερη αντίληψη αυξάνει και την παρατηρητικότητα και τη μνήμη. Αύξηση της νοημοσύνης. Μέσα από συγκεκριμένη έρευνα που έγινε σε παιδιά του Δημοτικού, παρατηρήθηκε ότι η ομάδα των παιδιών που εκτός των άλλων έκανε και διαλογισμό αύξησε το IQ της κατά 10 μονάδες περισσότερο μέσω όρο από τα υπόλοιπα παιδιά που απλώς παρακολουθήσανε την τάξη του σχολείου τους. Αύξηση της αποδοτικότητας στη δουλειά κατά 50%. Βελτίωση των σχέσεων μέσα στην εργασία, ανάμεσα στους εργαζόμενους, ανάμεσα στους εργαζόμενους και τους εργοδότες. Επίσης, έχει μετρηθεί με διάφορους τρόπους αύξηση της αυτοπαραδοχής, αύξηση της αυτοπεποίθησης, αύξηση του αυθορμητισμού, αύξηση του αυτοελέγχου και της συναισθηματικής σταθερότητας με αυτή την απλή τεχνική, τον διαλογισμό. Μείωση του άγχους και της κατάθλιψης. Βελτίωση κατά 90% σε περιπτώσεις άσθματος που μετρήθηκαν. Έχει βοηθήσει ο διαλογισμός σε ανθρώπους να μειώσουν, να κόψουν εντελώς το κάπνισμα ή το αλκοόλ. Επίσης, βοηθάει στη μείωση των φαρμάκων. Έχει βοηθήσει στην απαλλαγή από ναρκωτικά, στην αύξηση της κοινωνικότητας σε φυλακισμένους. Ενώ αρκετοί άνθρωποι μόνο με το διαλογισμό θεραπεύτηκαν από πάρα πολλές αλλεργίες. Και τέλος, έχει παρατηρηθεί βελτιωμένη απόδοση σε αθλητές. Εγώ προσωπικά έχω παρακολουθήσει
πριν 20 χρόνια συνέδριο αθλητικής ψυχολογίας, όπου καθηγητές πανεπιστημίων αθλητικής ψυχολογίας και μάλιστα της Γερμανίας και της Ρωσίας, που ήταν συγχρόνως και αθλητικοί ψυχολόγοι των Ολυμπιακών ομάδων της Κολύβησης και του Στίβου, της Γερμανίας και της Ρωσίας, χρησιμοποιούσαν το διαλογισμό ως τεχνική για τους πρωταθλητές για να αυξήσουν την επίδοσή τους, να μειώσουν το άγχος τους και να δημιουργήσουν μεγαλύτερη ηρεμία και αποδοτικότητα στη διάρκεια του αγώνα. Τρεις βασικοί λοιπόν λόγοι για τους οποίους πρέπει να μάθουμε να κάνουμε διαλογισμό. Τρεις βασικοί στόχοι μέσα στο διαλογισμό μας. Ο πρώτος είναι να μάθουμε να συγκεντρώνουμε το νου. Και ήδη έχουμε αναφερθεί αρκετά σε αυτό το στόχο και είδαμε και όλα αυτά τα ωφέλη που έχουμε μέσα από πολύ συγκεκριμένες επιστημονικές έρευνες. Ο δεύτερος βασικός λόγος ή στόχος μέσα στο διαλογισμό είναι να ξεκουράσουμε επιτέλους το νου. Ο νους ούτε μέσα στο βαθύ ύπνο δεν ξεκουράζεται, ούτε μέσα στις τεχνικές της βαθιάς χαλάρωσης, γιατί πρέπει να κάνει κάποια εργασία. Με τον διαλογισμό, επιτέλους ο νους ξεκουράζεται. Και ερχόμαστε τώρα στον τρίτο, και ίσως τον πιο σημαντικό από όλους τους λόγους για τον οποίο πρέπει να κάνουμε διαλογισμό. Είναι η υπέρβαση του ίδιου του νου. Και μέσα από την υπέρβαση του νου έχουμε την ταύτιση με τις ποιότητες του αντικειμένου του διαλογισμού μας. Το αντικειμένο δηλαδή πάνω στο οποίο θα επιλέξουμε να συγκεντρωθούμε για να μπορέσουμε να προσιλώσουμε το νου. Και εδώ ακριβώς ερχόμαστε τώρα στο αντικείμενο του διαλογισμού μας. Η φιλοσοφία της γιόγκα, αλλά και σημαντικότερες φιλοσοφικές σχολές και μυστικιστικές σχολές στην ανθρώπινη προσπάθεια, αλλά και η σύγχρονη ψυχολογία, όπως επίσης και η κβαντική φυσική ακόμα, μας λένε το ίδιο πράγμα. Είμαστε συνδημιουργοί μέσα σε αυτό το σύμπαν. Είμαστε απόλυτοι δημιουργοί της πραγματικότητάς μας. Πώς όμως συμβαίνει αυτό? Οτιδήποτε έχουμε συνέχεια μέσα στο μυαλό μας, μέσα στη σκέψη μας, τίνει κάποια στιγμή να πραγματοποιηθεί και στο υλικό επίπεδο, στον κόσμο που ζούμε. Συνήθως έχουμε τις φοβίες μας, τις ανασφάλειές μας, τις επιθυμίες μας. Έτσι, αυτό που φοβόμαστε έντονα, αυτό που επιθυμούμε έντονα, τελικά τίνει να πραγματοποιηθεί. Τι σημαίνει τώρα με το αντικείμενο του διαλογισμού μας? Όταν καθημερινά προσιλώνουμε το νου και τη συγκέντρωση του νου σε αυτό, τότε όλες οι ποιότητες αυτού του αντικειμένου τείνουν σιγά σιγά να γίνουν κομμάτι του χαρακτήρα και της προσωπικότητάς μας. Έχουμε τρεις βασικές σχολές σε σχέση με την επιλογή μας, πάντα σε σχέση με το αντικείμενο του διαλογισμού μας. Έχουμε το δρόμο του φωτός, έχουμε το δρόμο του ήχου και την δυνατότητα να συγκεντρωθούμε στο κενό ανάμεσα στις σκέψεις μας. Τώρα, το αντικείμενο του διαλογισμού μας που θα επιλέξουμε, όσο πιο αρχέτυπο είναι, τόσο περισσότερες ποιότητες έχουμε και τόσο περισσότερα θετικά πράγματα έχουμε να βάλουμε στο χαρακτήρα και την προσωπικότητά μας. Λένε οι μεγάλοι δάσκαλοι πως όταν συγκεντρωνόμαστε στην αλήθεια, τότε θα συνειδητοποιήσουμε την αλήθεια και η αλήθεια θα πειρατήσει εμάς. Στις διάφορες σχολές, όπως τη γιόγκα, αλλά και στη δική μας εδώ, τον εσωτερικό χριστιανισμό, τείνουν να επαναλαμβάνουν κάποιες λέξεις ή κάποιες φράσεις συνεχόμενα, ώστε η ποιότητα από αυτές τις λέξεις να γίνουν κομμάτι του χαρακτήρα και της προσωπικότητας. Αυτό στη γιόγκα το ονομάζουμε μάντρα. Στην παράδοση της γιόγκα, στη θεωρία της, στη διδασκαλία της, υπάρχουν πολλά μάντρα. Τα σημαντικότερα από αυτά είναι αυτά που θα μας οδηγήσουν πιο γρήγορα στη φώτιση. Τι σημαίνει φώτιση? Να κατανοήσουμε την αλήθεια για τη ζωή, όχι διαμέσου του αισθητού, δηλαδή διαμέσου των αισθήσεών μας, αλλά βιωματικά. Ολοκληρώνοντας λοιπόν αυτή τη μικρή παρουσίαση για το τι είναι διαλογισμός, θα ήθελα να σας στείλω ένα μήνυμα. Ο δάσκαλός μου, ο Ρόμπερ Νατζέμι, πριν καθίσουμε να κάνουμε διαλογισμό στα μαθήματά του, μας έλεγε να σκεφτούμε το λόγο για τον οποίο καθόμαστε να κάνουμε διαλογισμό. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι αυτό που ονομάζουμε feedback στην αθλητική επιστήμη. Δηλαδή ότι αν γνωρίζω κάτι για τον λόγο για τον οποίο το κάνω, τότε τα ωφέλη του δεκαπλασιάζονται. Έτσι λοιπόν, αν αποφασίσετε να ασχοληθείτε με τον διαλογισμό, θα ήθελα να είστε συνειδητοί γιατί το κάνετε.
και να ξέρετε όλα αυτά τα ωφέλη που έχετε να προσφέρετε στον εαυτό σας. Γεια σας.